Το τροχαίο δυστύχημα το οποίο σημειώθηκε στην οδό Βενιζέλου με την συμβολή της με την οδό Βότση έρχεται να αναδείξει στο προσκήνιο το πρόβλημα κίνησης των οχημάτων έκτακτης ανάγκης στην περιοχή. Αυτοψία πραγματοποίησε η κάμερα της τηλεόρασης του Σέντερ με τους επαγγελματίες να δηλώνουν. Το κύριο πρόβλημα είναι ότι οι χώροι που έγιναν μετά την ανάπλαση της ολιγόληπτης στάθμευσης δεν τηρείται. Δεν τηρείται, ήταν γεμάτα, με αποτέλεσμα όταν έγινε και το σκηνικό να μην υπήρχε καθόλου χώρος ούτε για να κάνουν συνάκριτα οχήματα, ούτε να σταματήσουν τα έκτακτης ανάγκης ασθενοφόρα, πυροσβεστική. Όλα έγιναν μέσα στο δρόμο και ο δρόμος φυσικά έκλεισε. Έκλεισε με ό,τι αυτό συνεπάγεται, ήταν και η ώρα που σχολούσε και το σχολείο. Ήταν γενικά μια κατάσταση έντονη που δείχνει ότι, τέλος πάντων, γενικά δεν είναι μόνο στον δρόμο της Βενιζέλου, γενικά θέλει βοήθεια η πόλη για να μπορεί να λειτουργεί. Γιατί είχαμε πρόσφατα και το συμβάν στην Ερυθρού Σταυρού, που ουσιαστικά το κάτι ίδιο, αντίστοιχο το συνέβη. Το ίδιο ακριβώς. Δυστυχώς δεν έχουμε χώρο, παιδιά. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει και πώς μπορεί να βοηθηθεί η κατάσταση. Δεν έχουμε χώρο. Πολλά τα οχήματα. Όταν συμβαίνει, νομίζω ότι δεν υπάρχει λύση. Όταν συμβαίνει κάτι, δεν ξέρω πώς μπορούμε να το διαχειριστούμε. Πραγματικά δεν πάει το μυαλό μου σε κάποια λύση. Όλοι έχουν ανάγκες, όλοι έχουν οχήματα. Δεν έχουμε χώρο. Αυτή είναι η απλή πραγματικότητα. Δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί. Η εικόνα που αντιμετωπίζουμε εδώ είναι το συμφορητικό πρόβλημα της Βενιζέλου. Δηλαδή, όταν ήταν διπλός ο δρόμος, υπήρχε μια ευκολία κίνησης. Αυτή τη στιγμή υπάρχει δυσφορία. Και εδώ και χρόνια, από τότε που έγινε το δημονοδρόμης. Τώρα λεπτομέρειες, τι να σου πω. Γιατί το περιστατικό να αναδείξει ξανά το πρόβλημα. Το περιστατικό αυτό, εντάξει, δεν νομίζω ότι φεραίει η μονοδρόμηση. Η κίνηση των οχημάτων έκτακτης ανάγκης εννοώ. Έκτακτης ανάγκης οχήματα από εδώ δεν μπορούν να περάσουν με τίποτα. Ούτε ασθενοφόρο, ούτε πυροσβεστικό, τίποτα. Είναι ένας δρόμος απλός. Πού θα πάει, από το πεζοδρόμιο, πού θα βγει, πουθενά. Μόνο η μπροστά μας, η Ερυθρού. Μόνο η Ερυθρού εξυπηρετεί. Okay, έχουν γίνει πολλά τα οποία δεν μπόρεσαν να εξυπηρετηθούν εδώ. Πολλά συμβάντα. Και ανακαστήκανε να κάνουν, ας πούμε, οι άνθρωποι το γύρο, να έρθουν από κάπου αλλού για να. Και η φυλή που έγινε, η έξοδο τη καμπάδα στην ουσία. Που η φυλή που είναι καλυτερήμη, δεν είναι οδό. Έτσι, είναι πάροδο, δεν είναι οδό. Τα οχήματα έκτακτη ανάγκη και όχι μόνο για την οδό Βενιζέλου, αλλά και για την οδό Ερυθρού Σταυρού, σε συνάρτηση με το γεγονό ότι και η φυλή που δεν φαίνεται να επιτελεί το σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Και με την εξαφορμή του ατυχήματο αυτού, χθε το Δημοτικό Συμβούλιο έδεσα στα πρώη μυρισσέα το συγκεκριμένο ερώτημα. Και ρώτησε τον κύριο Ιακουβίδη, τον αντίμαρχο των τεχνικών υπηρεσιών, εάν έχει στο μυαλό του εκπονήσει ή θα εκπονήσει στο μέλλον κάποιο σχέδιο διαφυγής. Γιατί πρέπει να μιλήσουμε για τέτοια γεγονότα πλέον. Με αφορμή και αυτό που έγινε στην Ερυθρού. Ακριβώς. Στην Ερυθρού Σταυρού είχαμε ένα τροχαίο ατύχημα το οποίο για τρεις ώρες εγκλώβησε την κυκλοφορία, δεν έδωσε τη δυνατότητα σε κανέναν πλέον ούτε να πάει προς το Φάληρο, ούτε να φύγει από το Φάληρο ανατολικά-δυτικά της πόλης. Είχαμε τον περιστατικό αυτό στην Βότση και Βενιζέλου. Έχουμε και άλλα ατυχήματα τα οποία έχουν γίνει σε άλλα σημεία της οδού Βενιζέλου και της Ερυθρού Σταυρού. Και αυτό που με ανησυχεί κυριολεκτικά και εξ αυτού του γεγονότος το έθεσα χθες είναι ότι η συχνότητα τον τελευταίο καιρό είναι μεγάλη. Έχουμε μεγάλη συχνότητα και ανησυχώ και θα έλεγα δεν είμαι ικανομένος στην απάντηση που πήρα, διότι ούτε λίγο ούτε πολύ απάντηση που πήρα από τον κύριο Ιακουβίδη είναι ότι ξέρετε, αυτά τυχαίνουν. Και επειδή τυχαίνουν, έχουμε μια συγκυρία. Μια συγκυρία δεν είναι κάτι το οποίο θα μας ανησυχεί και θα κάνουμε κάτι. Η Δημοτική Αστυνομία, αυτό που έχει στις αρμοδιότητές της είναι να απομακρύνει τα παράνομα σταθμευμένα αυτοκίνητα και αυτό και κάνει καθημερινά και στη συγκεκριμένη οδό. Από εκεί και πέρα όμως η μονοδρόμηση της Βενιζέλου έχει φέρει ένα σωρό προβλήματα, σύμφωνα βέβαια και με τη δική μου άποψη, και θα πρέπει να σταθούμε σε αυτό το γεγονός, να το συζητήσουμε, να το ξαναδούμε από την αρχή και να δούμε τι λύση μπορούμε να δώσουμε πάνω σε αυτό το θέμα. Προέκυψε ένα δυστύχημα. Αυτό ήταν η αρχή. Θα πρέπει λοιπόν να συγκεντρωθούμε όλοι και να πάρουμε τις κατάλληλες αποφάσεις. Δεν μπορεί να συμβαίνουν αυτά και να λες ότι απλά έτυχε. Είναι κάτι συμπτωματικό. Δεν είναι συμπτωματικό. Εγώ θέσα το θέμα του αν πρέπει ή δεν πρέπει να εκπονηθεί νέα κυκλοφοριακή μελέτη για όλο το κομμάτι που αφορά Βενιζέλου, Ερυθρού Σταυρού και την Φιλίππου. Διότι
Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι έχει αλλάξει η ροή των αστικών στην οδό Βενιζέλου, κάτι το οποίο δεν προβλεπόταν από την μελέτη, σκοπιμότητα όταν έγινε το συγκεκριμένο έργο. Η τρίτη λωρίδα στην Ερυθρού Σταυρού δεν πλέον χρησιμοποιείται ως διάδρομος κίνησης λεωφορείων. Γιατί παρκάρουν το φορτηγό. Έτσι ακριβώς. Και σε αυτά τα γεγονότα η Δημοτική Αρχή πρέπει να πάρει θέση, πρέπει να πάρει μέτρα, να εφαρμόσει την κυκλοφοριακή μελέτη. Πάντως φαίνεται ότι κάτι συμβαίνει εκεί το οποίο δεν έχει προβλεφθεί ή εν πάση περιπτώσει δεν έχει αντιμετωπιστεί και κάτι πρέπει να κάνει για να το αντιμετωπίσει. Δεν θέλω να φτάσουμε στο σημείο κάποια στιγμή να συμβεί κάτι και να έχουμε και να λέμε ότι ξέρετε αμάν τι δεν κάναμε τότε και το βρίσκουμε μπροστά μας σήμερα. Κάτι δεν πάει καλά εκεί και είναι διαπίστωση και των καταστηματαρχών. Εγώ κινούμαι στη Βενιζέλου, μιλάμε με καταστηματάρχες οι οποίοι έχουν να πούνε πάρα πολλά για ό,τι συμβαίνει στη Βενιζέλου. Πρέπει η Δημοτική Αρχή να σηκώσει τα μανίκια και να ασχοληθεί με τα θέματα.